στον νεότερο Νίκος. Εμένας δεν μου αρέσει η έννοια αγρότες γενικώς. Η βαμακοπαραγωγή της Θεσσαλίας δεν είναι οι πιο αδικημένοι αγρότες και οι πιο αδικημένοι πολίτες στην ελληνική επικράτεια. Κάτω από την έννοια αγρότης κρύβονται τα πάντα. Να το πούμε, είναι κυρίως η βαμακοπαραγωγή. Εγώ θα πω πάρα πολύ απλά τι νομίζω. Από τότε που θυμάμαι περίπου τον εαυτό μου στην πολιτική, ίσως λίγο μετά, θυμάμαι ότι Γενάρη μήνα οι Βιοκαρπέτ και η Νίκια κλείνανε. Είτε υπήρχε μνημόνιο είτε δεν υπήρχε. Και τα μάλγαρα. Ότι το κόστος παραγωγής ποτέ πάντα έπρεπε να μειωθεί, ότι η αγροτιά θα ξεκλειριστεί. Θυμάμαι, κύριε Γεωργιάδη, και το θυμάμαι γιατί έχει σημασία ακριβώς για το μέλλον και το οποίο επικαλεστήκατε. Και γι' αυτό το τονίζω. Ότι αυτές οι κινητοποιήσεις πίσω από τα πραγματικά αιτήματα όπου υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχαν παντού, ούτε όλα τα αιτήματα είναι δίκαια. Δηλαδή οι άλλοι εργαζόμενοι τι πρέπει να κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θυμάμαι ότι πάντα υπήρχε πολιτική συμμαχία. Πολιτική συμμαχία του ΚΚΕ, αυτή ήταν η πραγματικότητα, τον κύριο Μπούτα τον θυμάμαι ανταξαρτήτως μνημονίου εκεί πέρα, και όταν τη Νέα Δημοκρατία τη βόλευε τότε, τον κύριο Κοκκινούλη που έριξε έξω τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας και έφτιαξε ΜΟΛ, και έφτιαξε ΜΟΛ που έπεσε και αυτό έξω, τον θυμάμαι εκεί πέρα πάνω και εκεί γινόντουσαν οι πολιτικές συμφωνίες για τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές της Καρδίτσας. Με όλα αυτά που βγαίνουν, ξαναβγεί ο Πάγκαλος και πει ότι το μαζί τα φάγαμε, έχει μια βάση, θα έχει άδεια. Και σας λέω ότι δεν μπορούν να κλείσουν, δεν μπορεί η Ελλάδα να κοπεί στη μέση. Και θέλω να πω, υπερασπιστικά της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα, σε άλλα έχει κάνει λάθη κλπ, ότι εξήλυσε πραγματικά τις δυνατότητες. Προσπαθώ ψύχραμα να δω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, ώστε να ευνοήσει μια κατηγορία, μια κοινωνική κατηγορία, και ταυτοχρόνως να μην είναι άδικες στις υπόλοιπες. Τώρα, αν συζητάμε ότι πιέζεται το εισόδημα των αγροτών, έτσι είναι. Αλλά για σκεφτείτε και πόσον άλλον πιέζεται. Τι θα πούμε τότε. Και οι δικαστές έχουν δίκιο, και οι φαρμακοποιοί έχουν δίκιο, και οι πάντες έχουν δίκιο. Είμαστε σε μια φάση εξαιρετικά κρίσιμη. Αν ο καθένας τραβήξει το σκηνί με αυτόν τον τρόπο, και επειδή έχει τη δυνατότητα, κλείσει ας πούμε την Ελλάδα στη μέση, πού θα πάει αυτή η προσπάθεια, πας και τον έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Κάποια μάχη κερδίσαμε και ο πόλεμος συνεχίζεται. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση νομίζω ότι έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια και εξέτλησε τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Τουλάχιστον φαντάμε ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι. Τι να πω. Λοιπόν, εάν βλέπατε μια κυβέρνηση αδιάφορη στα αγροτικά αιτήματα που δεν ήθελε να κάνει διάλογο κτλ., να πω ότι υπάρχει, έχετε δίκιο. Αλλά εδώ έχετε μια κυβέρνηση που και σε επίπεδο των πολιτικών αρχηγών και σε επίπεδο πρωθυπουργού και σε επίπεδο υπουργών συνάφθαν στους αγρότες, μίλησαν, έκαναν αντιπροτάσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να είχαμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζει κάποιος ότι έχουμε κάπου κρυμμένα λεφτά σε κάποιο σεντού και δεν τα δίνουμε. Πραγματικά δηλαδή. Το πιστεύει κάποιος αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει. Εδώ μιλάμε τώρα για την αγωνία τι θα κάνουμε τα έσοδα που έχουν πέσει τον πρώτο μήνα και έχει σημάνει συναγερμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην κρισιμότερη χρονιά της χώρας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κρίνεται ο μισός πλανήτης, κοιτάει τι θα γίνει στην Ελλάδα. Κοιτάμε να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει μπρος η οικονομία που για να πάρει μπρος χρειάζεται μια αλφα σταθερότητα. Νομίζω θα πρέπει και οι αγρότες μας, που τους τιμώ ιδιαίτερα και τους σέβομαι, θα πρέπει αυτή την ώρα να σου λέει δεν μπορούν να υπάρξουν οι αγρότες άμα δεν τους δώσετε ορισμένα είτε με το πετρέλαιο είτε με το ρεύμα. Κοιτάξτε να το πετρέλαιο, ρε παιδί, με το πετρέλαιο. Εγώ δεν θέλω να μπω. Δεν θα υπάρχουμε. Καλό είναι αυτά τα μεγάλα. Δεν θέλω να μπω σε περιπτωσιολογία. Διότι εγώ δεν είμαι ειδικός από αυτού του θέματος και δεν θα παρακάνω τον έξυπνο τώρα στους αγρότες μου όλη τη μέρα στο χωράφι. Δεν θα το κάνω αυτό. Λέω, ήμουν ένα παιδάκι 10 ετών, θυμάμαι να έχω μνήμη, όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή έκλεινε ακόμα Βιοκαρπέτ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Κάθε χρόνο. Και με τον κύριο Κοκκινούλη της Νέας Δημοκρατίας, τον Ταρτέρ και τον κύριο Χατζηγιάννη. Όχι, να τα θυμόμαστε όλα, έχετε δίκιο, να τα θυμόμαστε όλα. Και του Πασόκ πηγαίνανε, και ο Παπανδρέου πήγε στο λιμάνι, και τώρα πάει στο λιμάνι ο Καμένος και ο Τσίπρας και ο Κατρακτέρ. Εγώ δεν θέλω αυτή την Ελλάδα του παρελθόντος, κύριε Μπίστη. Εγώ θέλω μια άλλη Ελλάδα. Πάμε να το που θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λέω, δέχομαι ότι οι αγρότες έχουν χίλια δίκια. Τους τιμώ και τους σέβομαι. Γιατί τιμώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους που είναι στην πρωτογενή παραγωγή που είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα. Και πρέπει να τους στηρίξουμε. Ερωτώ, έχουμε μια κυβέρνηση που έδειξε αδιαφορία, που έδειξε αναλγησία, που δεν με ενδιαφέρει κόψει το λαιμό σας. Όχι. Εξεντλήθησαν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Ας κάνουμε ένα υπομονή ένα χρόνο τώρα να περάσουμε τον κάβο και άμα αναπνεύσουν την οικονομία, εδώ είμαστε. Τώρα άμα κλείσουν τους δρόμους, τι θα γίνει, θα βρεις λεφτά. Γιατί έχει κάποιο λεφτά να σου δώσει και δεν θα είμαστε στην αριστερά. Δεν ήμασταν, είμαστε ακόμα στην αριστερά.